Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Δεν θα σας κουράσω πολύ, η προσοχή σας μόνο για ένα λεπτό. Θα αφήσω τη φίλη μου την Ελένη την Ασημακουπούλου για το φιλολογικό μέρος. Ήθελα να σας πω πως σαν εκδότης της Αυλαίας των Χρωμάτων, η Αυλαία η οποία έχει γίνει πια ένας θυσμός, την αξιέπινη προσπάθεια αυτή του Χρήστου Γιαννόπουλου, που κάθε χρόνο με χαρά περιμένουμε και κάτι καινούριο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια που μας μαστίζει η ενεργεία και οι οικονομικές δυσκολίες, να πούμε πως αυτές οι προσπάθειες είναι πολύ αξιέπαινες από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά. Οι στιγουργοί, ο Χρήστος και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν δώσει και αυτοί το καλύτερο εαυτό τους για να μείνει το όνειρό μας ζωντανό. Καλώς ορίσατε. Σας εύχομαι να περάσετε καλά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που σας βλέπουμε όλοι εδώ, όλους μαζί. Είναι μια πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση για μας αυτό, για τους νέους δημιουργούς, τους νέους στιχουργούς. Θα ήθελα 5 λεπτάκια μόνο να κάνω μια μικρή αναδρομή στο προφίλ του Χρήστου του Γιαννόπουλου, που εξαιτίας του είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Θα το χωρίσω σε 2 μέρη. Τη μία την καλλιτεχνική του πλευρά και την άλλη την ανθρώπινη πλευρά, Χρήστος Γιαννόπουλος. Λοιπόν, ο Χρήστος κλείνει ήδη 30 χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ξεκίνησε το 1985. Κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Όταν σβήνει η οθόνη», μία οθόνη που δεν έσβησε ποτέ για τον Χρήστο. Συνέχισε πάρα πολύ λαμπερή. Το 1986 το «Αχ Ελένη» στη Sony Music. Το 1988 το «Σύνδη κάτι ξαφνικό». «Συνήθειες» με την Έμι της Κολούμπια. Με συμμετοχή της Ελένη Δήμου, του Βασίλη Καζούλη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα γράφει τραγούδια για άλλους τραγουδιστές. Το 1995 επιστρέφει στην προσωπική δισκογραφία με το «Όταν θα φύγω». Μία παραγωγή της πρότασης Έρος και το 2001 με το CD «Αστέρι φωτεινό». Όλα αυτά τα χρόνια της δημιουργικής του πορείας έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και σαν συνθέτης και σαν στιχουργός, αλλά και σαν συνθέτης μόνο, μαζί με άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Μερικοί από αυτοί είναι ο Πασχάλης Οτερζής, η Χριστίνα Μαραγκώση, η Άννα Μπίση, ο Νότσος Φαγκενάκης, η Έλενα Παπαρίζου, η Ελένη Δήμου, ο Νίκος ο Αντίπας, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Διονύσος Τσακνής, ο Καζούλης, ο Μαχαιρίτσας, ο Μπάσης, η Γλυκερία και ένα σωρό πολλοί άλλοι επώνυμοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Κάνει εκτός δισκογραφίας ζωντανές εμφανίσεις, συναυλίες. Επίσης έχει συνεργαστεί live με τη Βίκη Δημοσχολιού, την Αναστασία Μουτσάτσου, τον Παντελή το Θαλασσινό, τον Γιάννη το Σπανό, τον Βαγγέλη τον Κορακάκη, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και παράλληλα κάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο και θέατρο. Στην 30χρονη συνολικά πορεία του έχει εκδώσει 8 προσωπικούς δίσκους, έχει εκδώσει περισσότερα από 800 τραγούδια, σαν συνθέτης στιχουργός στη δισκογραφία. Επίσης διατέλεσε και επί 3 χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός και διευθυντής στο ραδιόφωνο Ράδιο Κύκλος 94,8 στα FM. Είχε συμμετοχές με δικά του τραγούδια 3 φορές στα τελικά της Eurovision, και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κάιρου το 1996. Επίσης, πολλά τραγούδια του έχουν κυκλοφορήσει και σε άλλες χώρες με ξένο στίχο. Αυτή λοιπόν είναι η δημιουργική πλευρά του Χρήστου του Γιαννόπουλου στον καλλιτεχνικό χώρο. Μιλήσαμε για τον καλλιτέχνη Γιαννόπουλο και εγώ τώρα προσωπικά θα ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση και να σας μιλήσω για λίγο για έναν άνθρωπο Γιαννόπουλο, ένα πολυτάλαντο άνθρωπο που με ανεπτυγμένο το αίσθημα της αξιολόγησης των ανθρώπων με καλλιτεχνικές τάσεις
και στα καλλιτεχνικά δρόμενα, έγινε η αιτία που πολλοί από εμάς, τους συνεργάτες του, βρισκόμαστε σήμερα εδώ και απολαμβάνουμε την αποδοχή των φίλων μας, όλων εσάς. Το μουσικό του αλάνθαστο αυτή και η δίκαιη διέστησή του δικαίωσε πολλούς από τους νέους καλλιτέχνες, ερμηνευτές, που έγιναν μόνιμοι πλέον συνεργάτες του, νέες φρέσκες φωνές, χαρακτηριστικά, πολύ οι καλλιτέχνες. Χαρακτηριστικά όμως θα σας πω τα παιδιά που αγαπώ και συνεργάζομαι. Είναι η Ειρήνη η Ζώη, η Ράνια η Τέκου, ο Νίκος ο Βλιός, ο Δημήτρης ο Φράγκος και πάρα πολλοί άλλοι νέοι καλλιτέχνες, δροσερές και νέες φωνές. Και όλα αυτά τα παιδιά ακούγονται στις δισκογραφικές του δουλειές. Θέλοντας να παρακάμψει το δύσβατο και τα πανηρό πλέον κατεστημένο της δισκογραφίας, έδωσε την ευκαιρία και σε εμάς, τους νέους τυχουργούς, να εκφραστούν, δίνοντας με τη μουσική του τους στίχους μας. Η αυλαία που οραματίστηκε πριν 8 χρόνια, θεσμοτεθήθηκε πλέον και είναι ακόμα ψηλά, με πρωταγωνιστές όλους εμάς που ακολουθούμε κάθε χρόνο τις μουσικές της παραστάσεις. Η σημερινή μας αυλαία, η αυλαία χρωμάτων, είναι ίσως το πιο πολυσυλλεκτικό συνοθήλευμα μουσικής, έχοντας μέσα στοιχεία λαϊκά, μπαλάντας, κοινωνικά, πάντα με προσεγμένη προσέγγιση μελωδίας, και αυτό σε ένα δημιουργό συνθέτη σημαίνει πως είναι ανένταχτος σε ένα μόνο μουσικό πλατό και διακατέχεται από ανησυχίες πολυπίκυλων ακουσμάτων. Γι' αυτό και ο Γιαννόπουλος δεν χαρακτηρίζεται. Δεν είναι δηλαδή ροκ, δεν είναι λαϊκός, δεν είναι εντεχνός. Ο Χρήστος είναι όλα. Είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης. Φίλοι και συνάδελφοι, απόψε επιβεβαιώνονται με την παρουσία σας εδώ, μία παρουσία που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, να γράφουμε, να τραγουδάμε, να δημιουργούμε. Γιατί μέσα σε αυτές τις σκοτεινές εποχές που διανύουμε, το τραγούδι είναι φως. Είναι ελπίδα, είναι ειρήνη. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να στείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δημοσιογραφικούς παράγοντες που στηρίζουν τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μικαέλα Λαμπρινίδου και την Air Open για την παρουσίαση του δίσκου μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Χελάκη και την Nova Spor επίσης για την ευγενική τους χορηγία και όλους τους ιντερνετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για τη συνεχή αναμετάδοση των τραγουδιών μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δισκογραφική εταιρεία Red Fox και στον άριστο φίλο συνεργάτη και επιχειρηματία κύριο Σταύρο Αβράμογλου που τον έχουμε και σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας προσφέρουμε μια μεγάλη γεμάτη νότες αγκαλιά. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω τη νέα μας δουλειά, τη νέα μας αυλαία. Πριν όμως από αυτό θέλω να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στους ανθρώπους, συνάδελφους που είναι σήμερα, που δεν είναι κοντά μας και είναι μακριά. Μιλάμε για τον Κώστα τον Ιερομνήμονα, τον Γιώργο τον Νικολακάκο που είναι μακριά στην Αμερική, επίσης τη Χριστίνα τη Φάντη που είναι στην Αυστραλία, επίσης την Σπυριδούλα Αρβανίτη, τον Ζησάκο τον Παύλο, που είναι στη Γερμανία, καθώς επίσης και τον Ευσταθείο τον Μανώλη που είναι μακρινό στη Μυτιλίνη, τον Παπαγεωργίου τον Άγγελο από τα Τζουμέρκα και τον Τζελεπίδη τον Κυριάκο από την Κομωτινή. Λοιπόν, η αυλαία χρωμάτων μας ξεκινά στο νούμερο 1 με το τραγούδι «Όλα να τα αλλάξω», το λέει ο ίδιος ο συνθέτης, ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Το 2 έχει τον τίτλο «Χαράζει στα Απαλάχια», είναι του Γιώργου του Νικολακάκου. Το τραγουδάει ο Δημήτρης ο Ιφαντής. Στο νούμερο 3 είναι «Τα δικά σου μάτια», είναι του φίλου μας, του Αντρέα του Κυριακούλη που είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και το λέει έξω η Δημήτρη η Κωστάκη. «Κοίτα το φιλί γλυκό», του Κώστα του Ιερομνήμονα. Το τραγουδάει ο Λάκης ο Χαρτιάς. «Άδεια μου αγκαλιά» της Μαρίας της Μέρα Βελιωτάκη που είναι σήμερα ανάμεσά μας. Το τραγουδάει όμορφα η Ράνια Τέκου. «Πορφυρό φεγγάρι» είναι της φίλης μας της Αμάντα Νέστορα. Το λέει έξοχα ο Τάσος ο Χαρανιάς. «Ιερισσός» του Γιώργου Νικολακάκου και αυτό.
με τη φωνή του Άγγελου του Παπαγεωργίου, το τέλος της χαράς του Αντρέα του Κυριακούλη με τη φωνή της Δήμητρας Κωστάκη. Σαν ακριβά κοσμήματα, το δικό μου σαν ακριβά κοσμήματα, που μου το λέει υπέροχα ο Θανάσης ο Κομνηνός, που έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε σήμερα κοντά μας. Σ' αγαπώ φωνάζω, του Γιάννη του Γεωργίου, του φίλου μας από τη Χαλκίδα, με τον Γιώργο του Πολυχρονιάδη, έναν εξαίρετο άνθρωπο και τραγουδιστή. Μου χρωστάς ένα φιλί τη Σπυριδούλα Σαρβανίτη, με την Ειρηνούλα τη Ζώη, το αστέρι μας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Γράφοντας την Άμμο, της Γεωργίας της Σιμινή, της φίλης μας, με τον Νικολάκη τον Κλειό, κι αυτός είναι εδώ, το αστέρι μας κι αυτός. Στου ουρανού της Σκάλα. Στου ουρανού της Άλλα, συγγνώμη, του Κώστα του Ιερομνήμονα, με τον Παύλο τον Ζησάκο. Στου Πελάου το Χρώμα, του Γιάννη του Ξηρομερίτη. Με την καταπληκτική βάσκιασή μου στο παραμύθι αυτό της Γεωργίας της Μπάιμπα. Το λέει επίσης ο Χρήστος Ελιανόπουλος. Αλόγω το μείγμα της Ειρηνούλας της Δεουδέ που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα από την Άξο. Το λέει ο Λάμπρος ο Καρελάς επίσης, και αυτός μακρινός μας είναι στη Γερμανία. Πεφταστέρι της Χριστίνας της Καλογεροπούλου με την Ειρήνη της Ζώη. Σάλι Ποτάκης του Θανάση του Στούπη με τον Παντελή Αβαζή. Εγώ για σένα την Μπάμπη του Βασιλείου, πάλι ο Νίκος Ομπλιός. Ποίηματα ερωτικά της μακρινής μας Χριστίνας Φάντη με τη Ράνια Τιντέκου και την Οδό Θερμοπυλών του Αλέκου του Μέη που το λέει πάλι εξαιρετά η Βάσια Ιζήλου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ενημερωθείτε εδώ από την ΕΦΕΛΗ που είναι στην είσοδο με τα συντάκια. Υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ καλές προσφορές. Έχουμε και κάποιο δώρο με την αγορά 2 από τα CD μας. Θα ενημερωθείτε περισσότερα από την ΕΦΕΛΗ, η οποία έχει αναλάβει και την υποχρέωση να προωθήσει τα δισκάκια μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε εδώ με την αυλαία και τα χρώματά μας. Εσείς θα μας ευχαριστήσετε θερμά αν μας χειροκροτήσετε.